Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χιονοπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα, βροχές στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη συνθέτουν το καιρικό τοπίο που αναμένεται να επαναληφθεί και σήμερα. Σημαντικά προβλήματα δημιουργήθηκαν απόψε στην ηλεκτροδότηση λόγω της βροχής στις νότιες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Στο σκοτάδι βυθίστηκαν η Καλυθέα, ο Ταύρος, το Παλαιό Φάλιρο και περιοχές του Πειραιά. Συνεργεία της ΔΕΗ έως αυτή την ώρα προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Περισσότερο όμως για την κατάσταση που επικρατεί στο νομό Αττικής αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα θα ακούσουμε τώρα από τον Γιώργο Χρυσοβέργη. Τραγική είναι η κατάσταση στη Γλυφάδα και τη Βούλα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε όσους κινούνται στην παραλιακή λεωφόρο, η οποία έχει πλημμυρίσει σε 7 σημεία. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει πριν και μετά το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα, στο Αστέρια Γλυφάδας, στην πλατεία και πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου Γλυφάδος, στα Πηγαδάκια καθώς και στη Διασταύρωση Βάρης. Προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ ο Δήμος και οι κάτοικοι στο πανόραμα Βούλας ανοίγουν προστατευτικά χαντάκια για το φόβο νέας πλημμύρας. Από χθες το πρωί χιονίζει στη Δυτική Μακεδονία, 17 χωριά στην περιοχή Γρεβενών είναι αποκλεισμένα, ενώ σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας και του νομού Ιμαθίας, καθώς και στη διαδρομή Ιωαννίων-Κοζάνης, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο με αλυσίδες. Επίσης απαραίτητες είναι οι αλυσίδες στην Κατάρα, στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο του νομού Κλικής, στη διαδρομή Δράμας Νευροκοπίου, Δράμας Τηρονέρου, Θεσσαλονίκης Ιερισσού, από το 65ο έως το 75ο χιλιόμετρο και Κατερίνης Ελασσόνος από το 20ο μέχρι το 40ο χιλιόμετρο. Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι νομαρχίες της περιοχής. Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα βρέχει, ενώ λόγω σφοδρής θαλασσοταραχής κλειστές παραμένουν οι προθμιακές γραμμές Ρίου Αντιρίου, Καβάλας Τάσου και Καβάλας Πρίνου. Εντολή στα Γενικά Επιτελεία για αυξημένη ετοιμότητα με στόχο την εφαρμογή του σχεδίου Ξενοκράτης έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Γεράσιμος Αρσένης. Το Υπουργείο Χωροταξίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και το Σύλλογο Τοπογράφων Μηχανικών, θα προχωρήσει εντός μιας εβδομάδος στην αεροφωτογράφηση των περιοχών που εντοπίζονται τα ρέματα της Αττικής και αργότερα στην αεροφωτογράφηση όλων των κτισμάτων που υπάρχουν στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές. Στο μεταξύ, νέο πλαίσιο πρότασης για σχέδιο νόμου που θα καθορίζει τις αρμοδιότητες σε έκτακτες καταστάσεις, κάτι που σημαίνει κατάργηση του σχεδίου Ξενοκράτης και άλλων συναφών σχεδίων, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Το απόγευμα ο κ. Τσιόκας προείδρευσε σε σύσκεψη των Γενικών Γραμματέων των Συναρμοδίων Υπουργείων με αντικείμενο τη σύσταση ενός ενιαίου φορέα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, αφού το σχέδιο Ξενοκράτης κρίθηκε στο σύνολό του αναποτελεσματικό. Το Διπουργικό Όργανο εξετάζει σύμφωνα με πληροφορίες την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για ίδρυση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Άμυνας. Συζητήσαμε για τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα αντιμετωπίζει, καινούριο πλαισίο που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα ζητήματα των εκτάκτων αναγκών, μιας και διαπιστώνουμε ότι ο τρόπος που μέχρι σήμερα είναι οργανωμένο όλο το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών από την πολιτεία κρίνεται αναποτελεσματικό. Το σχετικό νομοσχέδιο θα δοθεί στη δημοσιότητα της προσεχής εβδομάδας στον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο. Το πρωί ο Υπουργός Εσωτερικών Άκης Χατσόπουλος πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τις πληγείσες περιοχές στην νοτιοανατολική Αττική για να διαπιστώσει η διεισόμαση τις ζημιές που υπέστησαν. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, με αρκετές τροποποιήσεις κατατέθηκε απόψε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε όλες τις οργανωτικές του διατάξεις, το συζητούμενο νομοσχέδιο αποκόπτει κάθε δυνατότητα και ενδεχόμενο επηρεασμού της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, τόνισε απόψε στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κουβελάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι θα κάνει ορισμένες τροποποιήσεις διατάξεων κατά τη συζήτηση των άρθρων του νομοσχεδίου. Παίρνοντας το λόγο, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης Εύερτ κατηγόρησε την κυβέρνηση για κομματικό έλεγχο της δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι με τις νέες διατάξεις δεν επιτυγχάνεται ούτε η αξιοκρατία ούτε η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά απέναντίας, όπως τόνισε, αυτές στραγγαλίζονται. Απαντώντας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει ήσυχη τη συνείδησή της, γιατί με τις συζητούμενες διατάξεις απαντά σε χρόνια αιτήματα του δικηγορικού και δικαστικού κόσμου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατύπωσε την αντίθεσή του στην κατάργηση του νόμου για την τρομοκρατία, συμφώνησε όμως με την κατάργηση της διατάξεως περί τύπου. Αυξήσεις στο ύψος του προϋπολογισμού προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός, ο οποίος κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Οι αυξήσεις, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, θα δοθούν σε μισθωτούς και συνταξιούχους σε δύο δόσεις, 5% στην αρχή του έτους και 5% τον Ιούλιο, ενώ θα υπάρξει και τρίτη διορθωτική δόση στο τέλος του έτους ανάλογα με το ύψος του πληθωρισμού. Δύο μέρες μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού, την Πέμπτη δηλαδή, θα συνεδριάσουν η Κυβερνητική και η Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να εγκρίνουν τις προτάσεις για το φορολογικό και το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Περισσότερα από τη Μαρία Βασάρα. Κατατίθεται αύριο στη Βουλή ο νέος προϋπολογισμός στα βασικά μεγέθη του οποίου θα παρουσιάσει το πρωί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Γεννιώτας. Ο προϋπολογισμός του 1994 θα είναι αυστηρός και σφιχτός, με περικοπές στις δαπάνες των Υπουργείων από τις οποίες θα εξαιρεθούν μόνο οι τομείς υγείας και παιδείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις 5 συν 5%, ενώ θα υπάρξει στο τέλος του χρόνου και διορθωτικό ποσό ανάλογο με το ύψος του πληθωρισμού. Πάντως, ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης. Η μαύρη τρύπα του νέου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα είναι περίπου 3,7 τρισεκατομμύρια δραχμές, καθώς προβλέπονται συνολικές δαπάνες 10,2 τρισεκατομμύρια και έσοδα 6,5 τρισεκατομμύρια δραχμές. Επαναπρόσληψη καταδόσης προβλέπει το άρθρο 25 του προσχεδίου νόμου για τις προσλήψεις για όσους απολύθηκαν την περίοδο από το 1990 έως το 1993. Η επάνωδος των απολυμένων στο δημόσιο θα ολοκληρωθεί ως τις 30 Ιουνίου του 1996. Προτεραιότητα έχουν όσοι δικαιώθηκαν σε πρώτο βαθμό από τη δικαιοσύνη. Το ΠΑΣΟΚ μεθοδεύει την παράνομη επιστροφή όσων απολύθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων, τονίζει η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της. Όσοι συμβασιούχοι υπάλληλοι απολύθηκαν την περίοδο 90-93 με βάση το νόμο 1882 του 90 που ψηφίστηκε επί οικουμενικής κυβέρνησης, θα επανέλθουν στο δημόσιο έως τις 30 Ιουνίου του 96. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προεδρίας εκτιμά ότι έγινε κατάχρηση του νόμου αυτού, ο οποίος προέβλεπε την απόλυση υπεράριθμων υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που δικαιώθηκαν σε πρώτο βαθμό από τα δικαστήρια επανέρχονται στις θέσεις τους, επισυνάφοντας τη δικαστική απόφαση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1994. Όσοι δεν δικαιώθηκαν ή δεν προσέφηκαν στη δικαιοσύνη, θα επανέλθουν σταδιακά στο δημόσιο ανά εξάμηνο με σειρά αρχαιότητας στα επόμενα 2 χρόνια. Ο αριθμός αυτών των υπαλλήλων υπολογίζεται σε 18.500. Δικαίωμα αίτηση για επαναπρόσληψη έχουν και όσοι υπάλληλοι θεωρούν ότι απολύθηκαν άδικα εξαιτίας πολιτικών κριτηρίων. Τις αιτήσεις θα εξετάσουν τριμελείς επιτροπές υπαλλήλων ανά υπηρεσία. Στο άρθρο δεν περιλαμβάνονται μόνο όσοι υπάλληλοι απολύθηκαν για πειθαρχικά παραπτώματα. Η αξιωματική αντιπολίτευση, ανακοίνωσή της, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι απολύει όσους προσελήφθησαν νόμιμα και επαναφέρει στο δημόσιο αυτούς που απολύθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων επί οικουμενικής κυβέρνησης. Η ανακοίνωση καταλήγει: η Νέα Δημοκρατία θα είναι αμήλικτη και ανυποχώρητη σε θέματα απολύσεων και διώξεων εις βάρος των εργαζομένων. Η αναμόρφωση της στρατιωτικής θητείας με την κατάρριξη του σημερινού τριζωνικού συστήματος και την καθιέρωση ενιαίου χρόνου για κάθε όπλο, η τροποποίηση στο μισθολόγιο των αξιωματικών, η αναθεώρηση του στρατιωτικού ποινικού κώδικα και η καθιέρωση της λεγόμενης παλαϊκής άμυνας είναι ορισμένες από τις αλλαγές που θα επιφέρουν στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων τα 6 νομοσχέδια που θα προωθήσει στη Βουλή από τις αρχές του χρόνου το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όπως προανήγγειλε σε συνάντευξή του χθες στην εφημερίδα Τα Νέα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γεράσιμος Αρσένης. Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, οι έφεδροι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και ναυτοδίωποι του πολεμικού ναυτικού, που είναι φοδιασμένοι με φύλλα απολύσεως και επιστρατεύσεως, πάνω στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία πρώτων, θαλής Α83, 84, 85, 86, 87 και 88. Δεύτερον, Γλάρος 90, Γλάρος 91 και Γλάρος 92. Και τρίτον, Ξηφίας 90 και Ξηφίας 92, καλούνται να παρουσιαστούν σήμερα στο κέντρο κατατάξεως που γράφει το φύλλο απολύσεως και επιστρατεύσεώς των για να λάβουν μέρος στην άσκηση ύφεστος 4 κάθετος 93. Όσοι από τους καλούμενους βρίσκονται πλησιέστερα σε άλλο κέντρο κατάταξης ναυτικού από αυτό που πρέπει να παρουσιαστούν, έχουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν σε αυτό. Μετά την παρουσίασή τους και τις διαδικασίες κατατάξεως θα απολυθούν αυθημερών. Να σημειώσουμε ότι όσοι δεν παρουσιαστούν για κατάταξη θα κηρυχθούν ανυπόταχτοι. Τρεις θρασίδωτες ληστείες είχαμε χθες στην Αττική και στην Κρήτη. Η πρώτη ληστεία σημειώθηκε στις 9 παρατέταρτο το πρωί στον Πειραιά. Δύο ένοπλοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον ταχυδρομικό διανομέα Δημήτριο Κορνήλιο και την Κυριακή Σακελιά, 63 χρόνων, που νοσηλεύονται στο τζάνιο νοσοκομείου εκτός κινδύνου. Οι ληστές άρπαξαν την τζάντα με 4.800.000 δραχμές και εξαφανίστηκαν με μοτοποδήλατο. Στο Περιστέρι στις 9:20 το πρωί, δύο ένοπλοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα ακινητοποίησαν ταχυδρόμο και αφού πυροβόλησαν για εκφοβισμό στον αέρα, του άρπαξαν την τζάντα του με 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Τέλος, ένοπλη λυσία σημειώθηκε στις 10:04 το πρωί στην Αγροτική Τράπεζα του Περάματος στο Ρέθυμνο. Οι τέσσερις ένοπλοι δράστες, αφού τραυμάτισαν ελαφρά δύο αστυνομικούς, άρπαξαν 2.350.000 δραχμές και διέφυγαν. Μερική αισιοδοξία για την επίλυση του Ιουγκοσλαβικού παρατηρείται μετά την απόψινή συμφωνία των εμπολέμων παρατάξεων στη Βοσνία να αρχίσουν αμέσως διαπραγματεύσεις σχετικά με την εθνική διαίρεση της χώρας. Αυτό δήλωσε απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Βίλι Κλάες μετά τις συνομιλίες που είχε με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νωρίτερα, ο Σέρβος Πρόεδρος Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς επέκρινε έντονα τους 12 επειδή συνεχίζουν να εφαρμόζουν το εμπάργκο εναντίον της Σερβίας και του Μαυροβουνίου και δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τη στάση τους ως τελευταία γενεοκτονία του αιώνα μας. Οι συγκρούσεις πάντως στη Βοσνία εξακολουθούν να μένονται με αμύωτη ένταση και οι σερβικές δυνάμεις βομβάρδισαν το όλογο στα βόρεια της Βοσνίας. Εν τω μεταξύ, από την ελληνική αντιπροσωπεία διαψεύστηκε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Κάρλος Παπούλιας είχε στο περιθώριο της διάσκεψης διμερείς συναντήσεις με κοινοτικούς ομολόγους του για το θέμα που προέκυψε μετά την πρόθεση των 11 να αναγνωρίσουν τα Σκόπια.
Όπως είπαμε κυρίες και κύριοι και στην αρχή του δελτίου μας, οι χιονοπτώσεις, οι βροχές στην υπηρετική χώρα και οι θυελλώδεις άνεμοι σε όλα τα πελάγια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Στην Αττική τώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, μέτρια έως ισχυρή, και η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα κυμανθεί από 6 έως 9 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και χιόνια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, μέτρια, και η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 3 έως 7 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε τώρα τη συνέχεια της εκπομπής «Πολιτική σε μαύρο φόντο» με τον Βασίλη Ραφαηλίδη. Από εμάς, καλή σας νύχτα.